Ακούσε ρε χαλήφι, τι έγινε. Καλό μεσημέρι, λέω. Καλό μεσημέρι, ρε φίλε. Δεν σε είδα, μου λείψε Σαββατοκυριακό. Δεν πήγαμε μαζί πουθενά. Στέλνουμε τα νεαρά παιδιά και κάνουμε κλαρίνα. Τελικά δεν έχει να κάνει με εμάς και το ΟΑΚΑ. Νομίζω ότι είναι γενικό το φαινόμενο. Όποιες γενιές και να στείλουμε, το ίδιο συμβαίνει. Τέλος πάντων. Τι γίνεται, Δημήτρη μου? Όλα καλά. Εντάξει. Συλληπιτήρια ο Ιβάν Σαββίδη στην οικογένεια Μητσοτάκη. Όλοι ή αυσίλοι, όλοι απ' έξω. Εντάξει, δεν είναι. Όλη την οικογένεια. Ναι. Και έρχεται εκτάκτος για διοικητικό συμβούλιο για θέματα της ΠΑΕ, της εταιρείας. Mm-hmm. Πώς το αναφέρει? Τους μπέρδεψε όλους, πάντως που δεν έχω και 10 τηλέφωνα. Έχω αφήσει το τηλέφωνο τόσο μεταξύ πίσω για να μου βάλουν μουσική. Γιατί αυτό με το iTunes, άντε ρε παιδιά, και στην πλάση τα διάλογα, μας έχετε σπάσει τα νεύρα, πάμε παρακάτω. Με θέμα οργανωτικές αλλαγές για τη βελτίωση της ΠΑΕ. Τι σημαίνει αυτό? Αφού είναι ένα στρατηγικό σύμβουλο. Ένας που συνήθως μου λέει ψέματα όταν θέλει να με ηρεμήσει, μου είπε ότι δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Είναι αλλαγές για τη βελτίωση της ΠΑΕ. Τι αγωνιστικό, τι είναι αγωνιστικό, από Τετάρτη και μετά, Πέμπτη και μετά. Ναι. Το Τετάρτη έχει παιχνίδι. Τελειώνει η χρονιά, Τετάρτη. Mm-hmm. Θα αλλάξει την Τρίτη, θα αλλάξει. Να τελειώσει, να ηρεμήσουμε. Κάτι. Να κερδίσεις για να ηρεμήσεις. Εννοείται. Δεν έχεις πάρει νίκη. Εμένα τα λέει. Σχεδόν. Στα πλέον δεν έχεις παίξει ένα καλό παιχνίδι. Εγώ είπα ότι άμα κερδίσουμε, κοίτα, μπορεί να συμβεί και το εξής φαινόμενο. Να πάρουμε κανένα χι εμείς και κερδίσουμε πανιόνιο στην ΑΕΚ. Εντάξει. Μη σου φανεί. Ναι. Απίθανο. Φιλότιμη ομάδα. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν, αν υπάρχει πριν πρωτιά στα play-off, ας πάει στους παίχτες του Πανιωνίου. Γιατί? Γιατί αυτοί θα μας βγάλουν πρώτους. Και δουλειά τους κάνουν. Ναι, δεν βέβαια, θέλουν εγώ να βγουν τελευταίοι. Τι είναι, λογικό. Ναι, αγόρι μου, δώσ' τους εσύ κανένα ψηλό τώρα εκεί πέρα. Άσε μα. Να είσαι δίκαιος. Τι λες τώρα. Έχω χάσει την μπάλα, δεν ξέρω πώς είναι η βαθμολογία των play-off αυτή τη στιγμή. Η κανονική ή αυτή που... Αυτή που ισχύει σήμερα, χωρίς τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χωρίς τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Τι λέει η superleaguegreece.net? Δεν ξέρω πού την έχουν τη βαθμολογία. Εκεί γράφει βαθμολογία, μενού δεξιά, πήγαινε. Πρέπει εκεί να το βρούμε. Α, βαθμολογία πήγαινε εδώ. Πήγαινε κατσαπλιά, πήγαινε και πρέπει εκεί δεξιά. Πρέπει να έχει play-off, εδώ είμαστε. Ναι. Ωραία. ΑΕΚ, 5 αγώνες, 9 βαθμοί. Ναι. Η 6 από τον ΠΑΟΚ, έτσι είναι. Καλά, 100%. Ναι. Παναθηναϊκός, 4 αγώνες, 8 βαθμοί. Και ο Παναθηναϊκός έπαιρνε αέρα. ΠΑΟΚ, 4 αγώνες, 8 βαθμοί. Πανιόνιος. Όλος από τον Πανιόνιο τους πήρες. 5 αγώνες. Ναι, και από την κανονική σεζόν. Μην το υποτιμάζετε, ναι, αυτό. Ναι. 30 μάτς. Ναι. Καλύτερος ήταν από όλους. 5 αγώνες ο Πανιόνιος. 4 βαθμοί. Ωραία, άρα. Αν το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αν σε αυτό υπάρχει μηδενισμός του Παναθηναϊκού. Πάμε. Θα πάει 11 ο ΠΑΟΚ, 9 η ΑΕΚ, 5 ο Παναθηναϊκός, 4 ο Πανιόνιος. Γιατί θα υπάρχει και αφαίρεση 3 βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Τι θα γίνει όμως με την υπόθεση του τελικού κυπέλου? Τι απόφαση θα ληφθεί? Γιατί υπάρχουν κάποια σημάδια πολύ παράξενα για αυτή την υπόθεση και δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι για το τελικό μπορεί να προκύψει άλλη απόφαση για τη μία ομάδα και άλλη απόφαση για την άλλη ομάδα. Εκεί θα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ύποπτο. Εντάξει. Κοίτα να δεις. Επειδή δεν πρόκειται να τελεσιδικήσει τίποτα σήμερα, θα έχουμε ένα πρώτο κλίμα του τι συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι στο μυαλό μας, Δημήτρη, πρέπει να έχουμε μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Γιατί τα άλλα, όχι απλά με κουράσανε. Έχει σημασία και που θα παίξει ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι, βρε αγοράκι μου, αλλά ας βγει πρώτος, ας κερδίσει την Τετάρτη με ενδεκάδα ανάγκης σχεδόν, όπως και ο Παναθηναϊκός βέβαια, για να τα λέμε όλα, και βλέπουμε μετά. Έδειξε, φίλε Αντώνη, η βαθμολογία με μείον 6 το ΠΑΟΚ. Έδειξε τέτοια βαθμολογία. Ποιος το δεύτερο? Έτσι μου λέει, για έναν σταθμό που έδειξε χθες βαθμολογία με μείον 6 στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Σκάι. Δεν ξέρω, ό,τι θέλει δείχνει, ό,τι θέλει δεν δείχνει. Βγήκε χθες ο Βαρούχας να μας πει ό,τι θέλω θα δείχνω. Λέει, δεν θα μας πούνε τι θα βάζουμε. Και φυσικά έκρυψε
τη φάση που αφορά τον το Μάνταλο. Α, δεν το κάνω. Και τη δεύτερη κίτρινη. Το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα να μην αφήνεις τον κόσμο να βγάζει συμπεράσματα κρύβοντας με πρόθεση συγκεκριμένες φάσεις για να τον οδηγήσεις σε άλλα συμπεράσματα. Ντροπή. Ντροπή. Αυτή είναι, ρε. Τι ψάχνεις να βρεις. Επιστρέφουμε στο 1970. Αυτή είναι. Καλό θα είναι. Εμείς ξέρουμε ποιοι είναι. Εδώ οι συντοπίτες που έχουν φαγωθεί να κάνουν τους υπερασπιστές τους. Ωραία. Βγάζοντας τη λογική εκτός και βάζοντας το σύμπλεγμα εντός. Αυτή είναι. Πάντα αυτή ήταν. Βεβαίως υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό κομμάτι και από εκεί ξεκινάμε πάντα. Με συνέπεια. Και δεν μπορεί να μην κριθεί πάρα πολύ αρνητικά άλλη μία εμφάνιση του ΠΑΟΚ στα play-off, άλλη μία κακή εμφάνιση και άλλη μία τραγική εμφάνιση σε ντέρμπι στην Αθήνα. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από εκεί, το κάνουμε πάντα, αυτό θα γίνει και τώρα. Εγώ αυτό που έχω να πω, γιατί τελείωσαν τα εκτός έδρας παιχνίδια τη σεζόν, απομένει ένα την Τετάρτη στην Τούμπα, είναι πως αν θες εσύ να είσαι διεκδικητής τίτλου και να είσαι φαβορή κατάκτησης πρωταθλήματος, που είναι και ο σκοπός αυτού του project, δεν μπορεί να έχεις αυτή τη συμπεριφορά στα εκτός έδρας ντέρμπι. Αν νομίζουν όλοι ότι πήρες ένα κύπελο και αυτό μπορεί να καλύψει όλες τις αδυναμίες που έχουμε δει στη σεζόν, νομίζω ότι αυτό είναι προσβλητικό για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν κρίνεις ένα project επειδή πήρες ένα κύπελο. Αυτό μπορεί να το κάνει η Λάρισα. Ούτε το κρίνεις από 15 μέρες του play-off όμως. Γιατί και χθες διάβασα απίστευτα πράγματα. Εντάξει, να μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Στο ΠΑΟΚ, σήμερα χθες στα σχόλια του αγώνα υπήρχε τέτοια απαξίωση και τον Πινελίκη. Εντάξει, είπαμε. Όλοι άχρηστοι τώρα. Η ομάδα δεν είναι κακή. Συγκεκριμένα τα προβλήματα. Δεν είναι και πολύ καλή. Αυτή είναι συγκεκριμένα τα προβλήματα. Αν όμως χρειαστώ εγώ πάλι 8 παίκτες για να κάνω τη δουλειά μου, δεν γίνεται χάρη. Και του χρόνου στα play-off θα είσαι έτσι. Γιατί κανείς από αυτούς δεν θα ξέρει τι σημαίνουν play-off στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί αυτό είναι πολύ βασικό πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να ξέρει μόνο ο Μαλεζάς και να το δείχνει μες στο γήπεδο. Και ο Χαρίσης που επίσης έχει μια προϋπηρεσία. Πώς είναι δυνατόν. Και όλοι οι άλλοι να είναι στον κόσμο τους. Επειδή νομίζουν ότι η χρονιά τελείωσε. Είναι και θέμα διαχείρισης, Δημήτρη. Εγώ δεν μπορώ να έχω απέτηση από τον Τζίμι ότι με 48 παιχνίδια, δεν μπορώ να έχω με άλλα τόσα τον Λέοβατς. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Το Μάτος δεν μπορώ να έχω απέτηση όταν ξέρω ότι οι δυνάμεις του είναι για 30 παιχνίδια τη σεζόν και παίζει χθες το 46ο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν σε μια ατζέντα και να συζητηθούν. Αν θέλουν να είμαστε σοβαροί. Αν θέλουν να λαϊκίσουμε και να λέμε παπαριές δεξιά και αριστερά, μπορούμε να περιμένουμε να στηθεί άλλη μια ομάδα η οποία θα έχει λάθος λογική και θα φτάσουμε πάλι τέλος σεζόν του χρόνου και θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι Πέμπτη πρωί θα πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα γεμάτη ειλικρίνεια γύρω από το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ για να καταλήξουμε και σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι ότι όλοι είναι άχρηστοι, όχι ότι όλοι δεν κάνουν, όχι απόλυτη απαξίωση όπως συμβαίνει, όχι. Ειλικρίνεια. Τον Ήβιτς χθες το σκίσανε. Τι? Δηλαδή, απίστευτα μηνύματα διάβαζα. Κρίνεται ο Ήβιτς από αυτό το δεκαήμερο και ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα, ή κρίνεται ο Ήβιτς μόνο από το τελικό ή από. Όλα αυτά είναι λάθος. Όλα κρίνεται. Από όλα. Είναι 15 μήνες στον ΠΑΟΚ, από όλα κρίνεται. Συν πλήν, ζυγαριά. Είναι καλή. Επιλέχθηκε να αλλάξει ο ΠΑΟΚ πέρσι τον καιρό 14 παίκτες. Ωραία. Χτίστηκε μια καινούργια ομάδα. Βελτιώθηκε μέσα στη σεζόν αυτή. Ωραία. Μας έπεισε ότι χρειάζεται ελάχιστες προσθήκες για να ανέβει επίπεδο. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, όχι εμείς. Όποιος βάλει στην κουβέντα ότι ο Ήβιτς είχε κακά play-off, χάρηκα πολύ, εντάξει, ναι, δεν είναι τα καλύτερά του. Δεν αλλά πήρε το κύπελο, ναι. Αλλά πήρε το κύπελο. Ούτε από αυτό κρίνεται μόνο. Ναι, εντάξει, αυτά είναι λάθη. Από τις. Πόσο ξεκινήσαμε με το Μασέρε, 1 Ιουλίου. Ναι. Από τη 1 Ιουλίου. Από πέρυσι, από τον Μάρτιο. Όλα μαζί. Για ό,τι έχει κάνει και προπονητή, για τις αποφάσεις του και για όλα. Ναι, στα play-off κρίθηκε και έμεινε. Ωραία. Καλώς έμεινε. Ναι, κρίθηκε και έμεινε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ξεκινάει μια καινούργια σεζόν. Από τη μέρα που ξεκίνησε μέχρι τη μέρα που θα τελειώσει, υπάρχουν γεγονότα. Αυτά καλείται ο ΠΑΟΚ να βάλει σε μια σειρά, χωρίς συνέστημα, συμπάθειες και αντιπάθειες, και να καταλήξει συμπέρασμα τι πρέπει να κάνει για να βελτιωθεί. Για να βελτιωθεί. Απλά είναι τα πράγματα. Να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ναι.
Γιατί αυτή είναι η βελτίωση, έτσι. Λοιπόν, για τα χθεσινά, απαράδεκτη εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ. Φοβική για ακόμη μια φορά. Δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή, ούτε σε ατομικό επίπεδο, ούτε σε ομαδικό. Με τρεις τελικές και με μια σημαντική φάση. Τρεις τελικές και δύο χαρίσεις. Πραγματικά δεν μπορείς να έχεις πολλές απαιτήσεις. Δεν άξιζε. Τυχερός ήταν που το μάτς έμεινε στο 1-0 και δεν έβαλε και άλλα γκολ για να το καθαρίσει. Και στο τέλος του αγώνα, βεβαίως, καταλάβαμε όλοι ότι έγιναν κάποια λάθη από τον διαιτητή με στόχο μην τυχόν ο ΠΑΟΚ κάνει κάποια φάση και βάλει γκολ. Δεν ήταν ανθρώπινα αυτά τα λάθη που έκανε ο συγκεκριμένος διαιτητής. Είχε πολύ μεγάλο άγχος. Μην τυχόν και σοφά. Μην αφήσει ο ΠΑΟΚ, μην κάνει καμιά στραβοκλωτσιά κανείς και μπει μπάλα μέσα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο βεβαίως αξίζει να συζητηθεί και να απαντηθούν για άλλη μια φορά αυτοί οι λήθοι που εδώ και τόσο καιρό και επώνυμοι μεταξύ αυτών και τη ΣΑΕΚ μεταξύ αυτών πρώην. Που μας παρουσίασαν τον ΠΑΟΚ ως το νέο κυρίαρχο, το νέο χαλίφι και το νέο, ξέρω εγώ, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα βγουν τώρα να πούν ότι κάναμε λάθος, ούτε μετά τον Κομίνη, ούτε μετά τον Θάνο, ούτε μετά από τόσα και τόσα που έχουν γίνει και τους ξεφτιλίζουν στην προσπάθειά τους να βγάλουν τον ΠΑΟΚ μισητό, στην προσπάθειά τους να συγκρίνουν τον ΠΑΟΚ με αυτούς. Και να τον έχουν ίσα και όμοια με τον Ολυμπιακό του χθες ή με τον Παναθηναϊκό του προχθές ή με την ΑΕΚ του 90. Αυτό θέλουν να κάνουν και αυτό πάλεψαν εδώ και τόσο καιρό. Κάτι έχουν πετύχει. Έχουν πετύχει, βέβαια έχουν πετύχει. Είναι η αλήθεια. Το βλέπουμε στους διαιτητές και στο πρόσωπό τους και στο Κομίνη με ό,τι έκανε και όσο έγραψε και στο Θάνου χθες. Ο οποίος Θάνος στο τέλος όπου του κάνουν τέτοια επίθεση οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ καταλαβαίνει βεβαίως ότι ξεφυλίστηκε και δεν αντιδρά. Όπως κατάλαβε βέβαια και το λάθος της γυναίκας του που διαβάσαμε ότι είδε το τελικό κυπέλλο στην κερκίδα της ΑΕΚ και μετά από την ενοχή και την αποκάλυψη κατέβασε το προφίλ της. Γιατί να το κατεβάσει άμα είσαι καθαρός? Για ποιο λόγο? Δεν έχει όμως απάντηση. Ο άλλος ήταν ο πατέρας του στη φωτογραφία. Δεν ξέρω, ένας κύριος ο Θάνος ήταν. Πατέρας του, θείος του, δεν ξέρω ποιος ήταν. Το δεύτερο κομμάτι δεν αναιρεί το πρώτο. Δεν ξεκινάμε ότι ο ΠΑΟΚ χθες έχασε επειδή αδικήθηκε. Ξεκινάμε με το ότι ο ΠΑΟΚ χθες έχασε γιατί και πάλι δεν κατέβηκε στο γήπεδο. Σ' άλλο ένα μάτς της Αθήνας, σ' άλλο ένα μάτς των play-off. Και είναι απαράδεκτο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν. Ο ΠΑΟΚ είχε το καλύτερο ρόστερ και το πιο γεμάτο. Πούντο. Ο ΠΑΟΚ είχε την ψυχολογία. Σκασμένο μάτος. Σκασμένο Τσίμιλο, σκασμένο Τζάλμα, σκασμένο Λέοβατς, χωρίς rotation ο Λέοβατς όλη τη χρονιά. Πώς το λένε, Μπίσεσβαλ με 3,90 λεπτά σε 7 μέρες. Ο ΠΑΟΚ θα είχε την καλύτερη ψυχολογία γιατί απαλλάχθηκε από το βάρος του κυπέλου. Πούντο. Ποια ψυχολογία? Με ένα γκολ σε 4 παιχνίδια. Και ένα αυτογκολ. Και με μια μισή φάση στο πιο μεγάλο μάτς κοντρα στην ΑΕΚ. Πού είναι ατομικά οι παίκτες του? Πού είναι? Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, τι παίζουμε, ρε φίλε? Δηλαδή δεν παίζουμε τίποτα. Ο Χαρίσης χθες δικαίωσε τον Γκόλκα, δυστυχώς. Τον δικαίωσε, δυστυχώς, γιατί χωρίς ρυθμό, σχεδόν ως ξένο σώμα, μπήκε μέσα στο γήπεδο και ήταν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Γιατί να μπαίνει μια φορά το τρίμηνο? Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Εγώ πραγματικά τον Τζίμινο το γουστάρω. Τι μου φταίει το παιδί? Δεν μπορεί να κλάσει, δεν μπορεί. Δεν το βλέπουμε εδώ τώρα. 5 εβδομάδες είναι έτσι. Τι διαφορετικό έχει ο Τζίμινο, τόσο καλύτερο από το Χαρίση? Να μου εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή πραγματικά έχω χαζέψει. Ο Χαρίση είναι πιο οχτάρι, πιο γρήγορος, με περισσότερες εντάσεις, με καλύτερο pressing. Πατάει περιοχή. Δηλαδή. Θες να πουλήσεις τον Τζίμινο? Τον πούλησες, κάνει 35 παιχνίδια, 40. Μοίρασέ τα. Αν ο Χαρίσης είχε τη στήριξη του Τζίμινο και του Σάχοφ, ωραία, σήμερα θα έρχονται και προτάσεις 5-6 εκατομμύρια, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να βλέπουμε το ποδόσφαιρο τόσο διαφορετικά. Δεν γίνεται.
Και μένει ένα τελευταίο παιχνίδι. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη βαθμολογία. Θα ξέρουμε το απόγευμα. Μάλλον. Θα έχουμε μια εικόνα τέλος πάντων. Γιατί και Τετάρτη τελειώσουν τα play-off και θα εκκρεμούν πάλι εφέσεις μετά. Γιατί να μην δώσουν μείον 3 σε όλους να τελειώνουν. Τι μείον 3 στον Ολυμπιακό, μείον 3. Ο Ολυμπιακός είναι άλλη κουβέντα για εδώ, για τη βαθμολογία μιλάς. Και αν ο Ολυμπιακός υποβιβαστεί, τι γίνεται. Έχει επικυρωθεί η βαθμολογία, θα το πάρει. Θα το δούμε αυτό. Διαιτητικό πάμε μετά. Το διαιτητικό είναι αύριο. Χωρίς να έχει μεγάλη τύχη ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει μεγάλη τύχη σε αυτή την υπόθεση. Μας γράφει η Ελένη Μπούντου ότι βγήκε μια πληροφορία, ένα άρθρο προφανώς, ότι η Σαχτάρ ενδιαφέρεται για τον Σάχοφ. Μπράβο. Μπράβο, Σαχτάρ. Υπάρχει άλλη μια. Θυμάσαι που η Σαχτάρ ενδιαφέρεται για τον Γιασεμάκη, να πει το σύνδεδο. Ναι. Υπάρχει άλλη μια πληροφορία για τον Μαρβό, έναν ακόμα παίκτη τον οποίο έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος δεν πετύχει νηστεία ποτέ. Παιχτάρα. Μας έβαλε δύο γκολ στο Γκίνγκα ΠΑΟΚ. Αυτός δεν μας τα έβαλε και τα δύο. Μαρβό μας τα έβαλε. Αλλά γενικά είχε πάει και Νιουκάστλ, αν θυμάμαι, δεν ακούμπησε. Και Ισπανιόλ είναι φέτος. Τώρα είναι Ισπανιόλ, ναι. 27 συμμετοχές, 5 γκολ, 6 ασίστ. Εντάξει, δεν το λες και άσχημο. Και πλάγια και κορυφή παίζει. Ότι έχει στραφεί ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Στη Γαλλία. Ναι, ο Μίχελ στη Γαλλία. Και δεν είναι και κακό. Εντάξει, είναι πολύ καλή αγορά. Έγραψε ο Δημήτρης ο Τσίτης, ένα πολύ πετυχημένο. Δεύτερη σε εξαγωγή παικτών παγκοσμίως. Θα δώσουμε και 3 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό. Μάλλον κρίνεται η πρωτιά στα play-off και η παρουσία του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League για την νέα σεζόν. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με ονοματεπώνυμο αποστολή στο 545-26. Στις 2 θα κληρώσουμε 3 εισιτήρια για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς που γίνεται Τετάρτη βράδυ στην Τούμπα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Πάμε σε κάποια μηνύματα. Βεβαίως έχουμε και το σοβαρό θέμα στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Πριν ακούσουμε και τον Πάνε Πρέλεβιτς που σπάνια μιλάει και βέβαια τώρα έχει σαφώς αφορμή να απευθυνθεί στον κόσμο και να εξηγήσει τι και πώς. Μηνύματα. Φίλος γράφει μετά τη Σαββατιάτικη και επανεφάνιση του Τζαβέλα ήρθε η ώρα να τελειώσει και βορείε βάρος του Ράμψη. Μίλησε λέει ο Τζαβέλα και μέσα 48 ώρες έπαθε χείας. Ο Γλύκος τραυματίστηκαν Κλάους, Κάτσε, Τζάλμα, αποβλήθηκε ο Μαλεζάς, πέθανε ο Μητσοτάκης. Και μετά έκρυψαν και το πέναλτι του Σιμόες στον Κρέσπο όπως και στο τελικό. Ναι, χθες υπάρχει αυτή η φάση η οποία είναι πιο δύσκολη, είναι πολύ πονηρή. Αυτό που κάνει ο Σιμόες στον Κρέσπο δεν είναι από τα εξόφθαλμα. Ναι, δεν είναι από τα άλλα δείχνουν πρόθεση. Και ο βοηθός τι κάνει, ο Αλεξέας δεν είναι από εκεί. Ναι. Για τον Τζαβέλα είναι πραγματικά αστείο. Όλος αυτός ο ντόρος για τον Τζαβέλα είναι αστείος και τόσο ανεπίκαιρος. Δηλαδή θα ασχολείται τώρα ο ΠΑΟΚ αυτή την εποχή με τον Τζαβέλα, είναι δυνατόν? Ο Τζαβέλας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ασχολείται το ΠΑΟΚ με τον Τζαβέλα τώρα. Δηλαδή σαν το δικαιώνει. Ότι αυτός θέλει να μας κάνει χάλια και εμείς το δίνουμε την αφορμή. Λοιπόν, καμία σημασία για τον Τζαβέλα. Περαστικά στο Γλύκο. Περαστικά στο Γλύκο, τεράστια ζημιά για τον ΠΑΟΚ και για τον γενικά ίδιο. Γενικά εμφανίζει και τον προγραμματισμό, μια διαφοροποίηση του προγραμματισμού που πλέον αναρωτιέσαι αν θέλεις έναν ή δύο θεματοφύλακες. Σίγουρα θέλεις θεματοφύλακα πρώτης γραμμής, γιατί ο Γλύκος θα γυρίσει κοντά Νοέμβρη. Κάποια ακόμα μηνύματα για τους Αριανούς. Γράφει ο 624 για τον Μπούμπουρα. Ποιος είναι ο κύριος? Εντάξει. Διάβασα ένα βιογραφικό βαλού Χρήσαντος. Νόμιζα ότι... Μια χαρά επιχειρηματίας είναι. Ναι, αλλά... Εντάξει. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσω. Τι μας ενδιαφέρει. Θα μαθαίνω και άλλοι ενδιαφέροντες για τον Άρη. Ναι. Κάτι Γερμανοί. Τον Μποβού είπαμε να πάρουμε την Κικάπ και όχι τον Μαρβό, γράφει ένας φίλος. Μποβού είναι παιδιά, παίζει θέλει τα βασικό νομίζω. Καλημέρα
από τον Ντάλλας, γράφει φίλος. Εννοείται, ρε φίλε. Τώρα λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με μείον 3 και όχι η ΑΕΚ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα περίεργα. Ας δούμε βέβαια την απόφαση και θα επανέλθουμε. Για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ και τον Σούλη Μαρκόπουλο, μια και είμαστε τώρα ακόμα στον πρόλογο της εκπομπής. Καταρχάς, γιατί τον Μαρκόπουλο πραγματικά νομίζω δεν μπορεί να πει κανείς κακιά κουβέντα. Σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για φοβερό ήθος και απίστευτο δουλευταρά που κράτησε τον ΠΑΟΚ αξιοπρεπή όλα αυτά τα χρόνια και αρκετά δυνατό, θα έλεγα, όχι μόνο αξιοπρεπή, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Προφανώς δεν είναι ο Μαρκόπουλος το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι γίνεται κατανοητή μια προσπάθεια για να αλλάξει. Κάτι να αλλάξει, μήπως και. Μπορεί να είναι και λάθος. Μπορεί να μην φέρει αποτελέσματα. Απλά νομίζω ότι είναι μια απόφαση που σε κάποια φάση θα την έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Ήταν αναγκασμένος να το κάνει σε κάποια φάση. Μπορεί να το κάνει αργότερα, μπορεί να το κάνει νωρίτερα. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε, σκληρή απόφαση, αλλά προφανώς τα πλάνα που έχει το διοικητικό κομμάτι του αγωνιστικού τμήματος για την ομάδα είναι διαφορετικά από αυτά που μπορούσε να υλοποιήσει ο προπονητής. Πάντως το ταβάνι του ΠΑΟΚ δύσκολο θα αλλάξει λόγω του προπονητή. Όχι. Δεν μπορεί είναι. Να είναι λίγο πιο ελκυστικό αυτό που παίζει. Μπορεί να μην είναι πιο ελκυστικό αυτό που παίζει. Μπορεί να. Πολλά μπορεί. Αλλά πάρθηκε μία απόφαση η οποία σε κάποια φάση δεν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Πόσο είναι ο Σούλης? 8. 8 χρόνια και πόσο χρόνο? 68. 68, ναι. Εντάξει. Αυτή η υπερβολή. Δηλαδή, πραγματικά, μέχρι μου στείλε κάποιος, λέει, θα τους τιμωρήσει ο Θεός, λέει, έγραψε κάποιος για αυτό που κάνουν. Σιγά μην ο Θεός ασχοληθεί με την αλλαγή του προπονητή στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πραγματικά. Στο τέλος μια σεζόν πήραν μια απόφαση. Τι, τον άφησαν, ξεκρέμασαν, τον ξέθεσαν, τον μείωσαν, τον. Εντάξει. Μπορεί να μην πετύχει και η απόφαση. Δεν. Μιντιούρης στο SDNA, πολλά λάθη υπέρ της ΑΕΚ, Ιθάνος και Αλεξέας. Πολλά και πολύ παράξενα λάθη έγιναν χθες στο τέλος του αγώνα. Όχι μόνο στο τέλος, δε. Στο δεύτερο μήχρονο κυρίως. Μπροστά στα μάτια του. Το είδες και λίγο με τον Μπακασέτα και το χαρίσει. Μπροστά στα μάτια του. Πόδια, ναι. Πιάνει ο Μπακασέτας με τα χέρια το πόδι του χαρίσει, τον ρίχνει κάτω και δεν βγάζει κάρτα στο μισό μέτρο. Δε. Εκεί σου δείχνει ότι ο τύπος είναι. Εσύ πόσες κάρτες έβαγες, 8. Ναι. Είναι αυτή η καθαρή διαφορά στο τι έγινε με τον Γκίζα, που είχε αρκετές δύσκολες φάσεις και πήρε αποφάσεις, αλλά δεν έκοψε από τον Παναθηναϊκό το δικαίωμα να διεκδικεί στην πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε 5 τετατέτ στο πρώτο μήχρονο και τα χάσε. Τέσσερα φάουλ εκτός περιοχής δεν δίνει χθες. Αν υπήρχε πρόθεση να αδικηθεί ο Παναθηναϊκός, δεν θα τον άφηνε να κάνει φάση. Θα ήταν όλα offside, όπως τα έχουμε δει. Χθες, στον κακό ΠΑΟΚ βεβαίως, στο τέλος έβγαλε φοβερή αγωνία. Φοβερή αγωνία μην πλησιάσει ο ΠΑΟΚ στην περιοχή. Μην τυχόν. Και ήταν πολλά. Πολλά και εξόφθαλμα. Εκεί φάνηκε την αγωνία, εκεί φάνηκε το πρόβλημα του Θάνου. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα της ημέρας, καταρχάς παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και οι απουσίες του ΠΑΟΚ είναι πλέον πολλές περισσότερες. Έχουμε ο Πέλκας είχε δηλωθεί, ο Γλύκος έξω, ο Βαρέλα έξω, ο Μιστακίδης έξω, ο Μαλεζάς έξω, ο Κρέσπο δεν έχει συμπληρώσει, αυτό υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι λίγο παράξενη αυτή η υπόθεση με την κάρτα στη λεωφόρο, αυτά κτλ. Και τη χθεσινή προς το παρόν ισχύει ότι δεν έχει συμπληρώσει ο Κρέσπο. Ο Κάμπος έχει ένα πρόβλημα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Η πιθανή δεκάδα του ΠΑΟΚ είναι απλή. Μπρίκιτς, Κίτσιου, Κρέσπο, Πούγκουρας, Λέοβατς, Κάνιας, Σάχοφ, Χαρίσης. Βουάρντα. Όχι, Παναγία. Ερίκε. Κουάρντα και διαλέγεις έναν φορ, Πρίγκεβιτς μάλλον. Τον Πρίγκεβιτς. Που χθες πρέπει να ζαλίστηκε από το πόσες φορές σήκωσε να δει στον ουρανό που έχει την μπάλα. Πρέπει να ζαλίστηκε. Αυτό το πράγμα να. Τρομερή αδυναμία να ψάχνεις τον φόρ σου από οπουδήποτε. Ακόμα και ο Μπρίκιτς
έψαχνε τον Πρίγιοβιτς. Και φυσικά είναι άλλη μια διαφορά το πώς ξεκινάς να χτίζεις μια επίθεση με αυτόν που ξέρει μπάλα και προσπαθεί και με όποια λάθη να βρει συμπαίχτες και με αυτόν που διώχνει την μπάλα όπου να είναι. Αλλά εντάξει. Να μας πει η Ελένη Μπούντου να μας βάλει λίγο στο κλίμα για αντιδράσεις της ομάδας που ήταν έξαλλη όλοι με το διαιτητή. Εγώ θα λέγατε βέβαια ότι ήταν έξαλλη πρώτα απ' όλα για τον εαυτό τους και μετά για το διαιτητή. Αυτό είναι το σωστό. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν σχεδόν λιπόθυμοι στο γήπεδο και στο αεροδρόμιο. Φίλε, και για τον Μαρβό. 0-42. Σταύρο, λέει, πες στους πρώην συναδέλφους σου στο Sky ότι ξεφτιλίζονται συνεχώς με την ασύστολη διασπορά ψεμάτων, στοχοποιήσεων και βρώμικων σχολείων. Όταν έχεις κάνει την επιλογή να την κάνεις από κάπου που καταλαβαίνεις ότι το έργο πάει να ξεφύγει, τι να κάτσω να πω. Με τη στάση μου τους είπα ότι εγώ δεν κάθομαι σαν την παροδία. Ωραία. Αυτοί συνεχίζουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Και συνεχίζουν κάποιοι να συμμετέχουν σε αυτήν την εκπομπή από τη Λαμία και πάνω. Ντροπή. Ντροπή. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, από πού να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε από... Γιατί ήσουν χθες στην Αθήνα, ήσουν μαζί με την αποστολή του ΠΑΟΚ, για αυτά που συνάντησες εκτός γηπέδου και στο αεροδρόμιο, αντιδράσεις ανθρώπων της ομάδας για το παιχνίδι, για την απόδοση, για το διαιτητή, για το αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσουμε από την λήξη του παιχνιδιού που όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ σχεδόν σύσσωμοι έτρεξαν πάνω στους κύριους Στάνο και Αλεξέα. Υπήρχαν πολλά παράπονα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η αποβολή του Μαλεζά, η οποία έτσι είχε οξύνει λίγο την κατάσταση. Βέβαια τα σφυρίγματα και οι διάφορες αποφάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και κυρίως από το 55 και μετά με την μη αποβολή του Μάνταλου είχαν δημιουργήσει έτσι έναν εκνευρισμό στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ήρθε και αυτή η αποβολή του Μαλεζά, το ξέσπασμα του Έλληνα αμυντικού, τον οποίο δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες παραστάσεις έτσι και σε τέτοιες αντιδράσεις. Ήταν ενδεικτικό της ψυχολογίας και του εκνευρισμού που υπήρχε στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η ίδια κατάσταση ήταν και εκτός γηπέδου, λίγο προτού επιβαστούν στο πούλμαν για το αεροδρόμιο. Βέβαια κανείς δεν είχε διάθεση να κάνει την παραμικρή δήλωση, να σχολιάσει το παραμικρό τουλάχιστον δημοσίες. Χαρακτηριστικό είναι, η χαρακτηριστική μάλλον ήταν η αντίδραση του Ενρίκη, ο οποίος με τα χέρια να πω τι, να σχολιάσω τι, κάθε φορά τα ίδια. Οι περισσότεροι νομίζω ξένοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ήταν τρελαμένοι, είχαν βγει έξω από τα ρούχα τους. Στην ίδια κατάσταση περίπου ήταν και ο Λέο Μάτος. Βέβαια η ατάκα ανήκε στον αθλητικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, τον Λούπος Μίχελ, ο οποίος αν και έχει παραστάσει έτσι αρκετές πλέον λόγω της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ από γήπεδα, από διαιτητικές αποφάσεις. Νομίζω ότι ακόμη δεν έχει συμβιβαστεί με τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκείνη την ώρα έτρωγε, αποχωρούσε, είναι που η ομάδα είχε φτάσει στο φαγητό της ομάδας και είπε ότι ακόμη και αυτό είναι καλύτερο από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πίτσα. Η πίτσα, ναι. Η πίτσα την οποία είχε στα χέρια του, ακόμη και αυτό είναι καλύτερο από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά και ο ίδιος δεν ήθελε να κάνει το παραμικρό σχόλιο. Είναι δύο οι παράμετροι για τον ΠΑΟΚ. Σαφώς υπήρχε ένας προβληματισμός για την εικόνα. Αυτοκριτική έκανε κανείς άλλος και σε αυτόν τον Ίβιτς. Γιατί ο Ίβιτς δεν είπε τίποτα για τη διαιτησία και ήταν μόνο επικριτικός για την ομάδα του. Κοίταξε Δημήτρη, είναι δύο οι παράμετροι για τον ΠΑΟΚ. Είναι σαφώς η προβληματική εικόνα που έδειξε σε ένα ακόμη παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην Αθήνα. Κανένας δεν ήταν ικανοποιημένος από το πώς παρουσιάστηκε η ομάδα, από το πώς αγωνίστηκε. Υπήρχε ένας γενικότερος προβληματισμός, αλλά από εκεί και πέρα σε καμία περίπτωση το ένα κομμάτι που είναι αυτός ο προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας δεν συγχέεται με την διαιτησία του Θάνου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μία προβληματισμός για την απόδοση και από την άλλη ο εκνευρισμός για τα σφυρίγματα. Σαφώς το ένα δεν αποτελεί άλοθη για το άλλο, δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά και τα δύο νομίζω ότι σημειώνονται και από τους παίκτες και από την διοίκηση του Δικεφάλου. Ναι, βέβαια, αυτό που λες για την διοίκηση αξίζει να το θυμίσουμε. Ποια ήταν η αντίδραση της ΠΑΕ σε όσα έγιναν χθες. Περί καραμέλας, τη γνωστή καραμέλα, ναι, που χρησιμοποιούν εδώ το τελευταίο διάστημα για τον ευνοημένο ΠΑΟΚ, για τον νέο Χαλίφιτος. Το παραμύθι του ευνοημένου ΠΑΟΚ βόλεψε πολύ όσους έψαχναν τα δικά τους άλοθη και μιλάει ξεκάθαρα βέβαια για αντιπάλους.
Ώρα το παραμύθι να τελειώσει. Οι δικές μας αγωνιστικές αδυναμίες δεν δίνουν καμία δικαιολογία σε διαιτησίες σαν τη σημερινή. Όποιος θέλει να κάνει δημόσιες σχέσεις εναντίον μας θα μας βρει μπροστά του. Ανέφερε η ΠΑΕ, που βεβαίως παραδέχεται φυσικά ότι η ομάδα δεν παίζει και έχει προβλήματα, έχει μεγάλες αδυναμίες. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μία είναι το αγωνιστικό που προφανώς και απασχολεί τον ΠΑΟΚ, προφανώς και απασχολεί τον Βλάνταν Ίβιτς, τον Λούμπος Μίχελ και όλους τους συμφίνοντες. Και από την άλλη είναι η αντιμετώπιση αυτή που είχε ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμη παιχνίδι από την διαιτησία. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι χρεώνεται ο ΠΑΟΚ ως νέος χαλίφης και ως ευνοημένος το τελευταίο διάστημα με τέτοιες διαιτησίες. Βέβαια και η ΑΕΚ μπήκε στο κόλπο και στο παιχνίδι μέσα σε όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες το βράδυ. Έβγαλε έτσι μια διαρροή σε ειρωνικό ύφος απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον οποίο καλούσε φυσικά να, αν ένιωθε ότι αδικήθηκε από το παιχνίδι και από την διαιτησία του κυρίου Θάνου, να ζητήσει επανάληψη του αγώνα. Νομίζω ότι ήταν έτσι μια στοχοποιημένη διαρροή, μια στοχοποιημένη ανακοίνωση. Γιατί αυτό έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μετά τον τελικό. Από πλευράς ΑΕΚ, κυρίως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο, και φυσικά προς τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σχολιάσει έτσι μετά τον τελικό ότι αν η ΑΕΚ νιώθει αδικημένη μπορούμε να κατεβούμε και να παίξουμε ξανά το παιχνίδι, και η ΑΕΚ απάντησε ότι με αστείες δικαιολογίες και ανύπαρκτα άλοθη δεν αναστήσαμε ποτέ στις νίκες μας, δεν θέλουμε την παραμικρή σκιά, και αν ο ΠΑΟΚ πιστεύει πραγματικά ότι αδικήθηκε απόψε προτείνουμε να υποβάλει αίτημα να ξαναγίνει το παιχνίδι και εμείς θα το αποδεχθούμε. Νομίζω ήταν μια φυλαγμένη απάντηση από πλευράς ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ σαφώς απάντησε με πιο επίσημο ύφος, αυτό το οποίο διάβασες και εσύ νωρίτερα. Πάντως αναφορικά... Έχει απαντήσει και ο Κυριάκος μετά. Ναι, έχει απαντήσει και ο Κυριάκος. Να το... Δεν το άφησε να πέσει κάτω φυσικά, ούτε ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Λοιπόν, να κάνω μια παρένθεση πριν πάω στην απάντηση του Κυριάκου για τον εκνευρισμό που λέγαμε και για το γεγονός ότι έπεσαν όλοι πάνω στο Θάνο μετά το τέλος του αγώνα. Ο Ίβιτς δεν το δικαιολόγησε αυτό στην συνέντευξη τύπου. Είπε ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία με προβληματίζει και η οποία φυσικά θα την συζητήσω με τους ποδοσφαιριστές μου στα αποδυτήρια. Και γενικότερο ο προπονητής του ΠΑΟΚ κράτησε αρκετά χαμηλούς τόνους, εστίασε περισσότερο στο γεγονός ότι δεν βγήκαν στον ΠΑΟΚ τα πράγματα τα οποία σχεδίαζε, ότι για ένα ακόμη παιχνίδι δεν είδα. Γενικά είναι και, στον αρνητικό σχολιασμό εδώ και καιρό μετά το παιχνίδι της Λεωφόρου. Τον έχουν κάνει γενικά επίθεση και προσπαθεί και ο ίδιος να προστατεύσει τον εαυτό του σε αυτό το διάστημα. Δεν είναι παράξενο αυτό που έκανε χθες. Αυτό, και γι' αυτό και κράτησε πολύ χαμηλούς τόνους. Θα περίμενε κανείς έτσι βάσει, όπως το είπες και εσύ Σταύρο, της συμπεριφοράς του ή γενικότερα της φιλοσοφίας του, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, εν μέρη να δικαιολογήσει τον εκνευρισμό που υπήρχε στους ασπρόμαυρους, αλλά ο ίδιος κάθε άλλο παρά τους δικαιολόγησε, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι μια συμπεριφορά που με προβληματίζει. Θα πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι μέχρι το τέλος και να αποδεχόμαστε τόσο την νίκη όσο και την ήττα μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να βγει και η πρώτη απόφαση από όλες όσες περιμένουμε, είναι η απόφαση για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί και εκεί υπήρχε μεγάλη εκκρεμότητα. Μηδενισμός και μείον 3 για το μάτς με την Καρδία. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι είναι οριστικά πρωταθλητής ο Απόλλων Καλαμαριάς. Θα το δούμε και στην πράξη. Ο Χρήστος με ενημερώνει για αυτή την πρώτη απόφαση από όλες όσες περιμένουμε. Σιγά σιγά προφανώς θα έρθουν και οι άλλες. Ελένη, πριν μας πεις λίγο για τον Μαρβό, να ακούσουμε τι ώρα είναι. Ακριβώς. Άλλη μια περίπτωση μας έρχεται από την Γαλλία και το όνομα αυτού Σιλβέν Μαρβό. Νομίζω ότι οι φίλοι του Δικεφάλου δεν τον έχουν ξεχάσει, καθώς ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τα δύο γκολ, όπως ανέφερε και ο Σταύρος προηγουμένως, στον King Cup Bauk. Ήταν πρωταγωνιστής και στα δύο παιχνίδια στα δύο παιχνίδια της γαλλικής ομάδας με τον Δικέφαλο. Είχε ξεχωρίσει και με την απόδοσή του και με τα γκολ. 31 ετών, μέσο επιθετικός, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με την Λοριάν και όπως αναφέρουν οι Ισπανοί και Γάλλοι στα διάφορα δημοσιεύματά τους, έχει διάφορες προτάσεις στα χέρια του, ανάμεσα στις οποίες είναι αυτές από Εσπανιόλ και ΠΑΟΚ, υπάρχουν και διάφορες από Γαλλία και Τουρκία, αλλά οι δύο επικρατέστερες για τον ίδιο είναι αυτές από Εσπανιόλ
και ΠΑΟΚ που έχει δεχθεί η κρούση. Τις επόμενες ημέρες που θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Λοριάν θα αποφασίσει και τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Μια εξαιρετική σεζόν για τον ίδιο φέτος, 27 συμμετοχές, 5 γκολ και 6 assist. Έχει περάσει από διάφορες έτσι γαλλικές ομάδες, Ρένγκιν Κάπ. Ελένη, σε διακόπτω γιατί ναι. Ξεκινάει ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Α, σε λίγο θα συνδεθούμε με το παρατάκι. Είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης εκεί και θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά ισχύουν για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για τον Λεβέκ, τον μπακ της Γκινκάμπ, είναι η πιο δεδομένη υπόθεση από όλες. Από παντού επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει συμφωνία για 3 χρόνια και ότι θα έρθει ο ποδοσφαιριστής για να υπογράψει. Ναι. Ενώ για τον Εντόι, τον αρχηγό της Ανζέ, που είχε ένα σοκαριστικό τέλος στον τελικό κυπέλλου με την Paris Saint-Germain, γιατί έχασε τον τελικό με αυτογκόλ στο τελευταίο λεπτό, το ενδιαφέρον παραμένει, αλλά όχι ότι είναι σαν την υπόθεση του Λεβέκ. Λοιπόν, Ελένη, τα λέμε και στην πορεία. Ναι. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το μουσείο στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Εδώ θα ακούσουμε σε λίγο τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά τα όσα θα μας πει, γιατί έχει να κάνει και με την αλλαγή στον πάγκο και με την επόμενη μέρα από εδώ και πέρα. Σίγουρα και ένας μικρός απολογισμός της σεζόν ως τώρα. Μάλιστα με το που ήρθε, λέω δεν ήθελε να μιλήσει εδώ γιατί βλέπει γύρω-γύρω όλα αυτά που υπάρχουν. Το μουσείο του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει ανακαινιστεί, έχει γίνει πολύ όμορφος ο χώρος και με τα τρόπαια και με παλιά κοιμήλια, με πολλές φωτογραφίες. Λοιπόν, ο Μπάνε Πρέλεβιτς παίρνει θέση. Ωραία, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Είναι συνέντευξη τύπου, δηλαδή απαντήσεις σε αυτό, ερωτήσεις, ναι, ανακοινώσεις. Ναι, σαν συνέντευξη τύπου, να το πω κάπως έτσι. Δεν θα το πω ακριβώς συνέντευξη τύπου, αλλά ουσιαστικά ας το πούμε ανεπίσημη συνέντευξη τύπου. Να το πούμε κάπως έτσι. Λοιπόν, ναι. Σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Ωραία. Που έχει μαζί του και το Τελεσνατζίδη στο αυτό το μικρό. Λοιπόν, ελπίζουμε να ακούμε κανονικά, Και εγώ αυτό ελπίζω, πιστεύω πως όλα θα ήταν καλά. Λοιπόν, αφήνουμε το κινητό για να ακούσουμε. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που άλλαξε προπονητή μετά από πολλά χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και ήρθε η ώρα να μάθουμε το σκεπτικό από επίσημα χείλη για αυτόν που φεύγει, για αυτόν που έρχεται. Ο κύριος Χορόζογλου, ο οποίος ασχολείται με τα διαδικαστικά. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Δεν συνέχισε με τα τεχνολογία, έτσι. Τι γίνεται. Πάμε και το πάνω από το χέρι. Παύση. Δεν είναι ακόμα έτοιμοι όλοι. Θα την καλησπέρισω όλοι. Ναι. Θα γίνει μια προσέγγιση από τον κύριο Πρέλεβιτς. Είναι μαζί του και ο ομάδας της ομάδας του κ. Διαδίδης. Θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Θα να υπενθυμίσουμε ότι αύριο, την ώρα που θα δημοσιοποιήσουμε επακριβώς, αλλά περίπου την ίδια ώρα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας του κ. Ηλία Παπαθεοδόρου. Μάλιστα. Στον γνωστό χώρο. Οπότε να κρατήσετε και κάποιες ερωτήσεις που αφορούν αποκλειστικά τον νέο προπονητή εκεί. Κύριε Πρόεδρος, για μια αρχική τοποθέτηση και μετά οι ερωτήσεις. Καλησπέρα, ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ για όλο που με κοίταξε σήμερα. Μεγάλη τιμή που βρίσκεσαι εδώ. Θέλω να μου πεις μόνος, άμα αργήσουμε και πάει 3 και 4, θα φύγεις. Και καλά τα κάνει. Ωραία. Να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα, θέμα του προπονητή, παλιού καινούριου, για να μπορούμε από αύριο να αλλάξουμε σελίδα, να μιλήσουμε με καινούριο προπονητή και να δούμε το μέλλον της ομάδας. Η αλλαγή του προπονητή, η αλλαγή του Σκούλη
είχε αποκλειστικά αγωνιστικά κριτήρια, μπασκετικά. Πιστεύουμε ότι η ομάδα έχει φτάσει σε ένα που πρέπει να αλλάξει το που προσεγγίζει το παιχνίδι, που προσεγγίζει το μπάσκετ, να αλλάξει τη φιλοσοφία. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση για όλη την διοίκηση. Έχουμε αποκτήσει περισσότεροι που δεν είχαν συνεργαστεί με τον Σούλη φιλικές σχέσεις και εγώ που ήταν και ο προπονητής μου έχω απεριόριστη αγάπη και μόνο προς τον Σούλη. Δυστυχώς οι διοικήσεις και οι πρόεδροι είναι να κάνουν δύσκολες αποφάσεις. Και έτσι ήταν και αυτή η απόφαση για μας. Ο καινούριος προπονητής. Παρακολουθούμε όπως παρακολουθούμε και τους παίκτες, παρακολουθούμε κάθε χρόνο και προπονητές καινούριους που βγαίνουν. Έτσι και τον Ηλία τον παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Έχει πλέον φτάσει σε επίπεδο να είναι ένας νέος προπονητής με εμπειρία. Έχει δουλέψει σε εθνικές ομάδες με όλους τους καλούς, καλύτερους νέους Έλληνες παίκτες. Έχει άμεση επαφή μαζί τους. Είχαν μια καταπληκτική πορεία με μια ομάδα που την έχει φέρει από τις χαμηλότερες κατηγορίες μέχρι Α1. Έχει δουλέψει στο εξωτερικό που είναι πολύ σημαντικό, σε ένα πρωτάθλημα που είναι πολύ πιο δύσκολο από το ελληνικό και ομάδες που είναι, αρκετές ομάδες που είναι καλύτερες από τις ελληνικές ομάδες. Κατανοεί τι σημαίνει ΠΑΟΚ, κατανοεί σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, κατανοεί την φιλοσοφία μας, κατανοεί ανάγκες μας και κατανοεί τις δυνατότητες μας. Και ήταν και είναι ιδανική επιλογή αυτή τη στιγμή. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι σαν προπονητής καινούρια δύναμη του ελληνικού μπάσκετ και θα κάνει μεγάλη καριέρα. Θα είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις σας. Ναι, η καθαρά μπασκετικά το έχω αναφέρει. Βασικό και το πρώτο, έχει δουλέψει και δουλεύει με τους καλύτερους Έλληνες παίκτες, τους νέους που έρχονται. Πιάνει την φιλοσοφία των νέων παικτών, κατανοεί τις ανάγκες τους και πώς μπορείς να τους βοηθήσει. Έχει δουλέψει στο εξωτερικό που είναι πολύ σημαντικό. Έχει ξεφύγει από την ελληνική νοοτροπία. Έχει πάρει άλλα μηνύματα. Ξέρει πώς λειτουργεί ο κόσμος εκτός. Έχει πάρει θετικά μηνύματα και μπορεί να τα μεταφέρει εδώ σε εμάς. Έχει πλέον εμπειρίες αρκετές. Για να σου πω κάτι πλέον, ένας προπονητής είναι και τεχνικά ζητήματα και διαχείριση παικτών και όλα άλλα. Είναι σύνθετο το θέμα του προπονητή πλέον. Και είναι και η φιλοσοφία και η προσέγγιση των μπάσκετ. Πάλι το έχω πει ότι παρακολουθούμε όπως παρακολουθούμε παίκτες, παρακολουθούμε και όλους τους προπονητές εδώ και χρόνια και εδώ. Τώρα θέλω ανάλυση τι σημαίνει ο τρόπος που έχει φύγει. Δεν έχει γίνει τίποτα που δεν έχει συμφωνηθεί από παλιά. Δεν θέλω να πω τις λεπτομέρειες της πανδημίας. Όπως τα ξέρει, τα έχουμε συζητήσει όταν ήταν την τελευταία συζήτηση μεταξύ μας. Ήταν εκτός το συναισθηματικό που ήταν δύσκολο, το οποίο ο καλύτερος τρόπος που ήταν να γίνει από την πλευρά και της διοίκησης και της προπονητής. Συγκεκριμένο timing, που σημαίνει τέλος του μήνα, είναι νωρίς ακόμα, εφόσον θέλει να συνεχίσει την καριέρα του μπορεί, έχει χρόνο μπροστά του. Οι όροι του συμβολέου είναι εξασφαλισμένοι. Δεν μπορώ να βρω το για ποιο λόγο είναι αυτό που άποψε. Βεβαίως ο πατέρας έχει δικαίωμα να κρίνει και να έχει δικαίωμα στην άποψη. Βεβαίως η άποψη μετράει μόνο από αυτόν που έχει ευθύνη για την άποψη. Δεν ακούγονται καθόλου καλά οι ερωτήσεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Και είναι και μεγάλη ερώτηση. Άρα θεωρείς ότι η νοοτροπία που έχουμε είναι καλύτερη και δεν πρέπει να την αλλάξω. Ακριβώς. Άμα τα θυμάσαι τώρα την δηλώση του 1990, εμείς όπως έχουμε και πει προηγουμένως ότι
θέλουμε να προσθέσουμε κάτι καινούριο σε αυτό το καταπληκτικό DNA που έχουμε εδώ, να προσθέσουμε όμως κάτι για να μας κάνει λίγο καλύτερος. Είναι, αυτή είναι η προοπτική μας, να ακολουθήσουμε την προσέγγιση στο μπάσκετ που είναι πλέον σε άλλο επίπεδο και στην Ευρώπη, στον κόσμο, και θέλουμε και κάποιους ανθρώπους που έχουν δει και κάτι διαφορετικό να μας βοηθήσουν σε αυτό. Για τη φιλοσοφία και προπονητική και αυτά θα μιλήσουμε με τον προπονητή. Αύριο θα είναι παρόν και θα μπορείτε. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, κύριος είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Σύλλογου. Θα τον ρωτήσω κάποιος που θα δει την επόμενη φορά θα τον δω. Αλλά άμα γνωρίζει αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο μπάσκετ, είναι μεγάλη χαρά για μένα προσωπικά. Το θέμα το οικονομικό της ομάδας θα κρατάει τα εσωτερικά της ομάδας. Θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Άμα τυχόν τώρα εγώ ανακοινώσω το μπάτζετ της επόμενης φορά, πάει η αγορά. Οι απαιτήσεις που υπάρχουν δεν είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που θα μπορείς να κάνεις συμφωνίες. Είναι κάτι που πλέον, θέλω εγώ, στις ομάδες, δεν συζητιέται αυτό το οικονομικό. Μετά, όταν κάνεις η εταιρεία, όχι ομάδα, η εταιρεία όταν κάνει ισολογισμό, ανακοινώνει ισολογισμό της εταιρείας. Όπως εμείς κάνουμε και κάθε χρόνο. Και όποιος θέλει να διαβάζει από ισολογισμούς μπορεί να τα δει και ακριβώς. Δεν είναι αυτό να το διαβάζει. Εγώ ακόμα δεν το έχω μάθει, αυτό έχουμε αποκτήσει και λογιστή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Κοίτα, αυτή η άκη μπορεί να είναι και ένα ευρώ, είναι και παραπάνω. Εγγυούμε ότι παίρνει ένα ευρώ παραπάνω. Δεν είναι καλό το αποτέλεσμα, γίνεται διάλογος και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει. Πρέπει να ρωτήσεις αυτόν που τον έγραψε, πού το έγραψε αυτό. Πού το. Έχετε μετρήσει πόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν, site. Άμα κάθε μέρα σχολιάσω 5 λεπτά για τι γράφει ο καθένας, πάει εργάσιμο. Αν μπορούμε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα αυτός που πρέπει να ξέρει μια καλύτερη πληροφορία. Τον παρακαλώ να έρθει, θα τον περιμένω σήμερα εδώ μέχρι 8 το βράδυ, περιμένω για να μου πει πού το έχωσε να μας βοηθήσει. Να μας βοηθήσει, που είναι κρίσιμη πληροφορία. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Νίκο Δομοσκοπίτη για να ακούμε καλύτερα τουλάχιστον τον Πρέλεβιτς. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει νόημα. Υπάρχει διάλογος του Πρέλεβιτς με τους δημοσιογράφους, δεν ακούμε τους δημοσιογράφους και δεν βγαίνει νόημα. Ακούσαμε την πρώτη τοποθέτηση για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση να απομακρυνθεί ο Μαρκόπουλος. Καθαρά μπασκετική είπε, αλλαγή φιλοσοφίας την οποία χρειαζόμασταν. Είπε δύο πράγματα για τον Παθεοδόρου. Για να ακούσουμε και τώρα, αν ακούμε καλά. Για τα αγωνιστικά θέματα θέλω να αποφύγω να μιλήσω πριν να βρεθεί εγώ τον προπονητή, θα κάνει τη δουλειά του τοποθέτηση και μετά. Ναι, γιατί βάζει, άμα αρχίζουμε να μιλάμε για τα αγωνιστικά τώρα, θα έχει πολύ μεγάλη πίεση. Πρέπει να αποδεχτούμε έναν άνθρωπο εντελώς διαφορετικό από τον προπονητή. Δεν έχει υπάρξει και πρέπει να το αποκτήσει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έχει περισσότερο μενταλιτέ παοκτήρικο από πολλούς Θεσσαλονίκη. Το μενταλιτέ θεωρώ εγώ. Τώρα για να αναλύσεις το άθλημα του μπάσκετ, μπορούμε να κάτσουμε εδώ μέχρι αύριο το πρωί. Θα σου πω την άποψή μου ότι δεν υπάρχει λάθος φιλοσοφία στο μπάσκετ. Ο καθένας έχει την δικιά του. Γι' αυτό δεν μπορώ και να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ανοίξω μια συζήτηση πριν τα τελειώσω. Και ο Γιώργος έχει να φύγει. Και στον κύριο Παθαδόν, κύριο Επειδή παρακολουθούμε, όπως έχω πει, προπονητές όπως και παίκτες, είναι νέος προπονητής, έχει ανεβάσει την ομάδα του σχεδόν κάθε χρόνο, άσχετα που είναι μικρές κατηγορίες, για να κερδίσει ένα τίτλο, έστω και μικρή κατηγορία σημαίνει κάτι, και να έχει πτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο,
έχει δείξει ότι γνωρίζει πάρα πολύ την αγορά των παικτών που εμάς μας ενδιαφέρει και πηγαίνοντας σε μια ομάδα στη VTB League με αρκετά, με χαμηλότερο budget από τα προηγούμενα χρόνια που είχε αυτή η ομάδα, έχει καταφέρει κάτι που δεν έχει καταφέρει αυτή η ομάδα ποτέ. Άρα ξέρει να λειτουργεί σε συνθήκες που είναι περίπου συνθήκες του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πάρει το κλίμα. Κατανοητό αυτό που λέει ο Πρέλεβιτς. Έπρεπε να αλλάξουμε φιλοσοφία. Εντάξει, δεν θέλει να μπει σε παραπάνω μπασκετικές λεπτομέρειες. Είπε 2-3 πράγματα στα πρώτα επιχειρήματα για την επιλογή του Παπαθεοδόρου. Το πρώτο το οποίο ρωτώνησε, δεν το καταλαβαίνω, ότι είναι ο καλύτερος στο να δουλεύει με νέους παίχτες και ξέρει όλους τους νέους παίχτες της ελληνικής επικράτειας και τα λοιπά. Αυτό δεν ξέρω τι, ποια σχέση έχει απόλυτα με τον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, μπορεί να γεμίσει ο ΠΑΟΚ με νέους παίχτες, ίσως. Να έχει όχι έναν κόνιαρ, να έχει 6 κόνιαρίδες. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν χρειαστεί, θα ξαναλέμε τον Νίκο τον Μοσχοβίτη στην πορεία. Δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Επιστρέφουμε και με γραμμές για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για ό,τι έχει ποθεί, κυρίως για το ποδοσφαίρο και βεβαίως για το μπάσκετ, για την αλλαγή προπονητή, όποιος θέλει να πάρει θέση. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο για το σημερινό ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Σε 20 λεπτά από τώρα θα κληρώσουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τελευταίο μάτς της χρονιάς και πάρα πολύ σημαντικό, μια και παίζεται η πρωτιά, προφανώς, για τα play-off. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, ονοματεπώνυμο, στο 545-26. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν, για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο, για τη βαθμολογία, για την εικόνα γενικότερα της ομάδας, βεβαίως για τις διαιτητικές αποφάσεις και όλα τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουμε. Και έχουμε και το μπάσκετ φυσικά. Άλλαξε ο προπονητής, απομακρύνθηκε ο Μαρκόπουλος, έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με τον Παθεοδόρου και ακούσαμε τις βασικές έτσι ατάκες, την άποψη του Πρέλεβιτς για αυτή την αλλαγή. 23-10-287-888 για να σας ακούσουμε τι έχετε να πείτε σήμερα Δευτέρα μετά από ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, λίγο πριν κλείσει η σεζόν, για την ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Αναφερθήκαμε σε όλα τα θέματα και στα χθεσινά και στην επόμενη μέρα. Μια-δυο προπονήσεις έμειναν, ένα μάτς έμεινε και το μόνο βέβαιο είναι ότι Τετάρτη βράδυ δεν θα ξέρουμε πού τερμάτισε, δεν θα ξέρουμε τη βαθμολογία των play-off. Είναι το μόνο βέβαιο αυτό. Mm. Πάμε στους πρώτους φίλους. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Γιατί δεν θα ξέρουμε ποια θα είναι η βαθμολογία, δεν θα βγουν σήμερα οι αποφάσεις? Έχει εφέσεις. Έχει εφέσεις. Ναι ρε παιδί μου, άμα ας υποθέσουμε ότι όλοι ότι κατασυρώνεται το μάτι σε εμάς με μείον 3, ναι, και δεχόμαστε και τον τελικό και οι δύο ομάδες από μείον 3, τι μπορεί να αλλάξει? Τίποτα δραματικά, αλλά θα είναι αυτό. Ναι, λέω αν υποθέσουμε ότι είναι αυτό. Άρα εξαρτάται, σήμερα θα μάθουμε αν θα είναι αμφίροπο και αμφιλεγόμενη η βαθμολογία. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δευτεροβάθμια δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα τραγικό? Δεν θα πας σε δευτεροβάθμια, γιατί να πας, άμα φάνε και οι δύο ομάδες από μείον 3. Γιατί να μην πάει? Η ΑΕΚ μπορεί να θέλει να πάει. Η ΑΕΚ μπορεί να θέλει να πάει. Ας πάει, η ΑΕΚ να φάει μείον 6. Εμείς, άμα δεν πάμε, πώς θα αλλάξει? Τι λες, δεν είναι έτσι. Πώς, άμα δεν πάει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα εκδικαστεί ερήμην και θα πούνε, α, είχατε φάει μείον 3. Όχι, θα παραμείνει το μείον 3 του ΠΑΟΚ και μπορεί να πάει η ΑΕΚ και να μην. Να σβήσει τη ΑΕΚ. Στην Ελλάδα είμαστε. Έχουμε δει μαγικά εδώ. Εγώ περιμένω μαγικό μετά από αυτά που βλέπουμε στα play-off. Ναι, και επειδή όλοι το περιμένουμε, γι' αυτό. Υπάρχει να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Αν σε περίπτωση ισοπαλίας αύριο, Τετάρτη, και νίκη στη ΣΑΕΚ, τι ακριβώς ισχύει? Ισχύει τα μεταξύ μας παιχνίδια ή στα η βαθμολογία? Ναι, ναι, και όμως ισχύει, τα play-off ισχύουν.
Άλλαξε αυτό, γιατί παλιά ήταν άλλο. Έτσι, έτσι ήταν πάντα. Δεν άλλαξε, έτσι που είναι πάντα. Οι νίκες στα play-off μεταξύ τους, έτσι. Ναι. Άρα θέλουμε νίκη αν, για να είμαστε σίγουροι. Ναι. Ναι, αν πάνε όλα λογικά, θες νίκη. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω, σαν, ως δημοσιογράφοι, πώς αισθάνεται, ρε παιδί μου, με αυτό το τσίρκο που γίνεται κάθε Κυριακή κατά το δοκούν ανάλογα στην τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που είπε ο Βαρούχας, δηλαδή, μπορεί να γίνει ανοιχτό σε δημοκρατική χώρα. Εντάξει, δεν το λες και δημοκρατική. Και οι άλλοι να είναι σχολή μου γκόν, ας πούμε, να λέει ο άλλος. Δηλαδή, βλέπεις, Δημήτρη, την είδες στην εκπομπή εχθές. Ναι, ναι. Βλέπεις τη φάση του Παναθηναϊκού που πηδάει ο Κουτρουμπής, σμπρώχνει τον αντίπαλο με τα χέρια. Την ώρα που πηδάνε και κεφαλιά στο κόρνερ και η μπάλα πέφτοντας βρίσκει το χέρι του. Ναι, βρίσκει το χέρι του. Και τι λέει ο άνθρωπος? Δεν είναι, λέει, χέρι, γιατί η μπάλα, λέει, ήρθε από τον νόμο. Ρε φίλε, τα χέρια του τα έχει για να σπρώξει τον αντίπαλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος, εδώ μιλάμε για αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών, εκτός από όλα τα άλλα δηλαδή που γίνονται. Το βλέπεις και κρίνεις κι εσύ. Και κάποια στιγμή δεν θα το βλέπεις προφανώς, άμα θεωρείς ότι σε κοροϊδεύουν. Υπάρχει κόσμος, μα εμάς μας κοροϊδεύουν. Το θέμα είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος έχει δημιουργήσει αυτή την εντύπωση, εσκεμένα, σημαίνει ότι έπραξε την Νόβα και του Κοσμοτέ, γιατί χθες η Νόβα πνίγει δύο offside της ΑΕΚ, δεν τα είδαμε ποτέ, που βγαίνει τέτα τέτο Αραούχο και τα πνίγει, τα εξαφανίζει, μας έδειχνε κάτι πλάγι out, κάτι zoom, και του Κοσμοτέ στο τελικό που δεν δείχνει ποτέ από κοντινό πλάνο το πέναλτι στον Κρέσπο, για να δημιουργήσει εντυπώσεις για τον ΠΑΟΚ. Και πάνε να συμψηφίσουμε 20 χρόνια τον Ολυμπιακό που, και τον Παναθηναϊκό που έχουν αλλάξει τα φώτα όλου του ελληνικού αθλητισμού και στο μπάσκετ, αφού μιλάμε και για τον μπάσκετ, που το διέλυσαν για να πάρουν τα δύο εισιτήρια, μόνο για πάρτι τους. Και όλη η Ελλάδα έπεσε πάνω στο ΠΑΟΚ ότι είναι ευνοούμενος, έτσι. Και έχεις τρεις διαιτησίες μέσα πλέον, Καλογερόπουλος, Κομίνης και Θάνος, που είναι όλοι οι κατάλοιποι του παρελθόντος, και σε περνάνε πλέον ο κορδέλα. Αλλάζεις ποδοσφαιριστές για να μην φάνε κάρτες. Εχθές, δηλαδή, ο Μπακασέτας πιάνει με τα δύο χέρια τα πόδια του αντιπάλου, ναι, μπροστά στο διαιτητή και δεν υπάρχει κάρτα, έτσι. Δηλαδή, και αυτός δεν έχει πρόθεση και έχει πρόθεση ο Καλφόγλου που έπρεπε να δει σε τρία σημεία μπροστά. Ο Καλφόγλου τελείωσε. Ο Καλφόγλου τελείωσε. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κανονίσει, παιδιά, να τελειώσουν και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, αν διαιτητεύσει ο Κομίνης και ο Θάνος μετά τα χθεσινά και γνωρίζοντας πλέον και το background, δηλαδή, που ήταν η γυναίκα του και όλη την οικογένεια στο τελικό με την ΑΕΚ. Έτσι. Και νομίζω ότι και ο Καλογερόπουλος έχει κάποια συγγενική σχέση, η γυναίκα του, με τη Τηρήσου Μελισσανίδη, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, πολλά περίεργα ξαφνικά τα play-off από τη συμμαχική ΑΕΚ και από τους άλλους τους μουλοχτούς που επιτέλους με όλη αυτή την αφορμή, αυτό είναι το θετικό από όλα τα άλλα, ότι ξεβρακώθηκαν και έδειξαν ποιοι είναι οι πράσινοι. Μάλιστα. Που δεν τρέπονται να συμπράξουν ένας με τον άλλο. Τίποτα. Την Τετάρτη θέλει καθαρό μυαλό. Αλλά και εμείς να μην βγάζουμε μόνοι μας με τα μάτια μας, με τα χέρια μας. Για τις δύο κροτίδες στην Τούμπα έγινε ολόκληρος πανικός, θέλαμε να τον πυροβολήσουμε στον γόνατο αυτόνα και χθες πέθανε καμιά πενταριά, λες και ήταν το Πάσχα. Να είσαι καλά. Κόπηκε το μάτι, δεν τίποτα. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Σωστά είναι όλα. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα τώρα. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα, σωστό. Δύο πράγματα. Αγωνιστικό και εξαγωνιστικό. Ναι. Εξαγωνιστικό πρώτα. Μ' αρέσει καλύτερα, είναι πιο ωραίο. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι. Από τώρα απόψη με εμένα μπορεί και να. Όποιος θέλει, συμφωνεί, όποιος θέλει, διαφωνεί. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι τελειωμένος από τα play-off, δεν θα βγει πρώτος. Έχει από. Δηλαδή, ένα σκηνικό που στείνεται από το δεύτερο επιτελικό με τον Παναθηναϊκό και πάει λέγοντας, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν γλιτώνει μεθαύριο. Ούτε. Καλογερόπουλος, γράψτε και στο χαρτί. Γράψτε. Στην ΑΕΚ εννοείς. Στην ΑΕΚ εννοείς. Όχι, όχι, όχι. Τι όχι, άκου το σου λέω εγώ. Ο Στυλιαράς ήταν στην Τούμπα. Στυλιαράς από εκεί που είπα. Πώς? Από τη Μωρίκη, δεν τη Μωρίκη, κάποτε τη Μωρίκη. Μπα. Είχε μπει στο ψυγείο, τι έκανε. Θα βγει. Γιατί είναι κανείς εκτός ψυγείου. Να βάλω τον Γκίζα. Τι εννοείς ότι δεν μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό? Όχι, δεν θα σας αφήσουν, εγώ δεν πιστεύω. Καλά. Μη λες τώρα τέτοια. Εντάξει, πάμε ωραία, παρακάτω. Εγώ, ναι. Λέω εγώ ότι. Λες μια μαμά στον αέρα. Ωραία, ναι, πάμε παρακάτω. Δεν είπα, ναι. Τίποτα, δεν είπα τίποτα. Είπες. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω ότι θα βγεις πρώτος, λέω. Και, αλλά και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Εξαγωνιστικά δεν πιστεύω. Γιατί η τιμωρία του Παναθηναϊκού δεν έχει βγει ακόμα? Είναι το πιο απλό πράγμα. Έχουμε 15 μέρες που έχει πέσει η πείρα στο Ιντιτς. Την έχει δει 6 δισεκατομμύρια κόσμος,
παγκοσμίως έχει δει αυτό το βίντεο. Και ακόμα η απόφαση δεν έχει βγει για τον Παναθηναϊκό. Τι περιμένουν? Περιμένει να γίνει συμψηφισμός? Τι σκέφτεται το μάτι στο δικό μας με τα επεισόδια του κυπέλου? Γιατί δεν έχει βγει η απόφαση ακόμα? Αυτό είναι εκπληκτικό. Άρα πάνε για συμψηφισμό. Κάτσε να το δούμε κι αυτό. Γιατί παίζουν τα άλλα μέσα και μόνο πάω που θα φάει 3 βαθμούς από το κύπελο. Και ΑΕΚ άρχοντας. Mm. Για εξηγήστε εμένα, γιατί δεν έχει βγει η απόφαση για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ? Η Λίτρα βγάζει αμέσως τις αποφάσεις. Έβγαλε μόνο για τον συνεργάτη του Ίβιτς και για τον Κωνσταντινίδη. Ναι. Πώς, για κάτσε ρε παιδιά. Και δηλαδή παίζεται ένα παιχνίδι εδώ και πόσο καιρό με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει τρελαθεί όλο τον κόσμο. Δεν μπορείς να βγεις και να πεις τίποτα υπέρ του ΠΑΟΚ. Ποτέ. Είσαι κατακριτέος. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο χαλίφης. Και έχει κάνει ο Σαββίδης. Γίνεται επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Πολιτικά, αθλητικά. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Και να πω και λίγο στο αγωνιστικό. Γιατί και αυτό αφορά. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρα για μένα θέμα διαχείρισης. Ό,τι φρέσκο βάζεις αυτή τη στιγμή μέσα θα κάνει τη διαφορά. Είναι έτσι τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή και οι ομάδες που αν μεθαύριο, για παράδειγμα, πας με Πούκουρα, Φρέσκος, Χαρίση, Δελιγιανίδη, Πράγοφ που έχει και αυτός, πας στο Δελιγιανίδη, ας κοιτάξει. Πες ότι πρώτον παίζει και με ανάποδο πόδι αυτός, αφού δεν συμφωνώ για ψηρά. Κίτσιο, Φρέσκος, Χαρίσης και Σάχοφ, ο Σάχοφ έχει να παίξει 15 μέρες. Και αυτός. Σου λέω τώρα κάποιους παίχτες, δεν σου λέω όλους να τους βγάλεις έτσι. Αθανασιάδη. Αθανασιάδης εντάξει δεν είναι, έχει πάρει παιχνίδια μέσα. Ο Αθανασιάδης είναι άλλη λόγη που δεν είναι η φρεσκάδα του Αθανασιάδη. Είναι ότι δεν μπορεί να βρει την μπάλα με τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Αθανασιάδη. Άρα πας με Πρίγιοβιτς και βάλε μέσα για μένα και του Γουάρντα και του Σάχοφ που είχαν καιρό να παίξουν. Και είσαι σίγουρος? Δεν είσαι σίγουρος, αλλά οτιδήποτε πιο φρέσκο ρε παιδιά. Πιστεύω θα σου κάνει. Και πήγε χθες ο Χαρίσης. Δεν είναι φαίνεται. Εγώ δεν σου λέω, είναι λάθος όλη χρονιά αυτό που γίνεται με κάποιους παίχτες. Αυτό που λέει ο Σταύρος, συμφωνώ. Ότι, ποιο είναι δηλαδή, ότι έχεις κάποιους παίχτες για βασικούς. Κάνιας, ειδικά στο κέντρο έτσι. Κάνιας, Τσίμιροτ και Σάχοφ. Και Τσίμιροτ. Οκ, okay. Εγώ συμφωνώ μαζί. Αυτή είναι η βασική. Ναι. Δεν θα τους φρισκάρεις. Δεν θα τους δώσεις σε κάποια παιχνίδια ανάσης. Πάω Κλάρισα, αυτή. Καθημερινική διάρκεια. Σε όλα τα μικρά παιχνίδια. Προχθές με το Πανιόνι. Δεν μπορούσε να πάρει μια φανέλα βασικού, κάτσε ο Χαρίστης και να ξεκουραστεί για το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ, ο Τσίμερος, ξέρω εγώ. Στην ΑΕΚ η πιο μεγάλη κριτική που ασκείται στο Χιμένεθ αυτή την περίοδο είναι για το ότι κάνει αλλαγές. Ναι, και εντάξει. Κάτι, για να σου πω ότι εκείνο το τίθεται. Και πάει με δύο βαθμούς πίσω να σου πάρει την πρωτιά. Εγώ δεν σου λέω, πες ότι είναι η βαθμολογία έτσι όπως είναι. Πες ότι δεν αλλάξει τίποτα. Και πάλι έκπρος το παιχνίδι. Και ήταν δύο βαθμούς πίσω. Έστω. Αλλά απόφαση σήμερα θα βγει, αυτό ξέρετε, έχετε τίποτα. Ναι. Έτσι λένε. Ότι θα βγει. Και για το κύπελο και για το... Ναι, ναι, ναι. Για τα play-off. Ναι, ναι. Α, και κάτι άλλο. Ένα πράγμα απέφχομαι. Δεν με νοιάζει τόσο. Αν βγει πρώτος στα play-off, okay, βγήκε. Καλώς να βγει, όλοι αυτό θέλουμε. Αλλά αυτό που απέφχομαι με κάθε τρόπο είναι μην τύχει τίποτα και αφαιρεθούν τίποτα βαθμοί από τον χρόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα ενδεχόμενο τέτοιο. Δεν νομίζω. Εσείς ξέρετε, σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει, να υπάρχει. Ούτε αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να αποφασίσει το πειθαρχικό από πού θα αφαιρεθούν. Άμα δεν έχει επικυρωθεί η βαθμολογία του play-off, νομίζω από τα play-off θα φέρει. Κι όμως είναι και αυτό σε κρεμότητα. Έτσι λένε οι νομικοί. Δεν... Έτσι λένε. Πάμε χαμένοι, άμα είναι τέτοιο πράγμα. Πάλι είναι ο τρίτο κόκκινο, όχι ρε παιδιά. Το χρόνο πάμε για πρωτάθλημα τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε γρήγορα στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Δεν περίμενε. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, λίγο πιο δυνατά. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ερώτηση λίγο. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ άμα θα φάει μείον 3, που μάλλον θα τους φάει, σήμερα. Ναι. Μαζί και με την ΑΕ και με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και θεωρηθεί υπότροπος. Και ο υπότροπος πώς γίνεται, από την προηγούμενη χρονιά... Ναι, και η ΑΕ είναι υπότροπη. Ούτε έτσι στέκει η διαφοροποίηση της ποινής, αν το σκέφτονται ή αν το έχουν ετοιμάσει. Ναι, γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι εγώ θα φάω μείον 3 συν υπότροπος 6, ΑΕΚ μείον 3, μείον 3 ο Παναθηναϊκός και μείον Ολυμπιακός. Και η ΑΕΚ είναι υπότροπη από το περσινό με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Βέβαια. Άρα δηλαδή, ουσιαστικά
μπορεί να γίνει όλα μία ή άλλη. Ναι, δεν στέκει, με βάση τη λογική δεν στέκει. Δεν στέκει, λογική σε αυτούς υπάρχει. Εδώ λαμβάνεται υπόψη τώρα... περιστατικό το οποίο δεν έγινε, μια παρατέρτο. Ναι, ωραία. Και μία ακόμα ερώτηση για το θέμα Χαρίση. Έχει παίξει ρόλο το ότι υπέγραψε με τον μάνατζερ του συγκεκριμένου, τον Γερμανό. Τον Κουτσολιακό. Η χρησιμοποίησή του. Όχι, ναι. Εγώ εκτιμώ ότι όλη αυτή η κουβέντα που δεν παίζει ο Χαρίσης και ότι μήπως δεν κάνει καλή ζωή, μήπως υπέγραψε με αυτό. Ρε, πραγματικά ο ΠΑΟΚ τώρα μπορεί να ασχολείται με το ποιον υπέγραψε ο παίκτης. Όχι. Δηλαδή... Σταύρο, εγώ νομίζω ότι δεν ασχολείται ο ΠΑΟΚ. Με ποιους μάνατζερ. Αν ασχολείται, είναι μικρό κλαμπ. Αν ασχολείται με αυτά τα πράγματα, είναι μικρό κλαμπ, φίλε. Να τα παρατήσουμε όλοι. Δεν έχει, πρόσεξε, δεν έχει πάθει και λίγα το συγκεκριμένο, έτσι. Έλα ρε τώρα, το παπα... Εσύ, άσε να ξέρω εγώ τώρα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, ασχολείται μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, τι έκανε. Για πες μου εσύ, τι έκανε δηλαδή το συγκεκριμένο γραφείο. Πες μου, να ξέρω. Ναι, που σου βρήκε πρόταση για το Βιερίνη όταν δεν είχες μία. Ωραία. Ναι. Τι. Συμφωνώ, ναι. Δηλαδή. Κάποιον παίκτη. Εσύ, πολλούς παίκτες. Ναι, δεν σου φέρε. Ποιον. Δεν σου φέρε. Ποιον. Με Τζαβέλα, Τζιόλι, δύο. Και άλλους ναι. Τώρα, μην αρχίσω να μετράω. Και άλλους. Πολλούς. Έχεις κάνει δουλειές τόσα χρόνια. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Το μεγάλο κλαμπ δεν μπορεί να ασχολείται με το ποιος είναι ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ είναι κάτι σαν συνεργάτης παύλα υπάλληλος. Το να περνάς εσύ προς τα έξω ότι ο μάνατζερ σε κάνει ότι γουστάρει, είσαι χωριό ρε φίλε. Κοίταξε λίγο, τώρα η ερώτηση όλη έχει να κάνει γιατί δημιουργήθηκε και ένα κλίμα. Δηλαδή χάσω εγώ ένα από τα καλύτερα πέντε ταλέντα που έχει η χώρα επειδή υπέγραψε με μάνατζερ που δεν γουστάρει τα μούτρα του. Μπράβο, αλλά η μη χρησιμοποίησή του για όλη τη σεζόν... Δεν πιστεύω είναι αυτός ο λόγος. Να το χάσω. Δεν πιστεύω είναι αυτός ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος. Αγωνιστικός, καθαρά. Τι πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι αγωνιστικός. Ναι. Ότι δεν το γουστάρει ο προπονητής, είναι δικαίωμά του. Αλλά κρίνεται... Άλλο αυτό, ναι. Αυτό ναι. Ότι τον έχει σε πέμπτη μοίρα, προηγούνται οι υπόλοιποι. Αυτός είναι ο προφανής λόγος. Εντάξει, δεν είναι τώρα... Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκινάει, σου βγάζει τα play-offs. Σου ξεκινάει τα μάτς με τον Άγιαξ. Σε όποιο μάτς και να προσπαθεί με τον καλύτερο, έτσι, το απέδειξε και μέσα στον Ηρακλή και χθες. Όπου όλη η υπόλοιπη ομάδα βέβαια είναι κομμάτι και χάλια. Δηλαδή ο Χαρίσης είναι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ στα δύο μάτσο που δεν παίζει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Δεν έχει βγει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Να το λέμε και αυτό. Ναι. Έτσι. Ναι. Είναι ο μόνος ο οποίος κυλιάζει. Ο μόνος ο οποίος είχε λερωμένη φανέλα χθες. Το έχει αυτό σαν χαρακτηριστικό ρε, εσύ και σου λείπει από τους άλλους. Το έχει ρε, εσύ. Ναι, ρε, εσύ, αλλά όταν μιλάς εσύ για τα πέντε καλύτερα, μέσα στα πέντε καλύτερα ταλέντα, κάπως πρέπει να την αξιοποιήσει τον ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό υπάρχει όταν και εκδηλώνω υπάρχει... τη διαφωνία μου καιρό τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο προπονητής είναι λάθος. Γιατί μπορεί να γυρίσει ο προπονητής αύριο να μου πει ότι είδες εσύ Σταύρο 1, 2, 3, 4, 5. Και να πω, όπα δίκιο έχεις. Αλλά όταν η κουβέντα στον ΠΑΟΚ είναι. Το πιστεύω, αλλά θα πάρει τις ευκαιρίες του και δεν είναι κουβέντα αυτή η επαγγελματική. Καταλαβες. Έγινε φίλε, γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Καλησπέρα. Okay. Τα λέμε. Πάμε τρεις τελευταίοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιάννης ΠΑΟΚ από Αθήνα. Μάλιστα. Ωραία η φόρτωση ειδικής πλακετίας. Μια χαρά παιδιά. Ναι. Μας σώσατε. Ποιο. Μας σώσατε. Φόρτσα του ειδικής πλακετίας. Α, το σημείο πόλης της Φόρτσα. Ναι. Μια χαρά εκεί. Πρώτη φορά, τη διάβασες. Εγώ μου είχε στείλει και κουβεντίδη στο μαγαζί στην Αθήνα. Α, ωραία. Καταλάβατε ποιος είμαι. Ναι. Έχω ένα εστιατόριο και φυσικά. Τέλος πάντων, παιδιά να σου πω κάτι στην Αθήνα τη ζω. Η προπαγάνδα είναι ανελέητη. Και αυτά που βλέπουν τα παιδιά στο Sky και αυτό που είναι το ενδέκατο. Για τρομερό πόλεμο και σε σημεία που δεν το καταλαβαίνεις και περνάνε κάθε μέρα, κάθε μέρα μπουρουμπούρου, χαλίφης. Και το κακό που κάνει σε εμάς την ομάδα πιστεύω, δηλαδή αυτό που έκανε ο Θάνος, είναι ότι δεν βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην Αθήνα όταν κατεβαίνουμε. Δηλαδή είχα πάει και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Γιατί δεν το βλέπουμε, από αυτό ξεκινάμε όλοι, γιατί. Ξέρεις τι γίνεται, το χθεσινό εχθές αυτό που είδαμε με τους παίκτες, αυτή η αγανάκτηση με τον διαιτητή, κανονικά θα πρέπει να σκύψουν το κεφάλι, να μπουν μέσα στα αποδυτήρια και να πούνε μια κούπα γιατί κάθε φορά που παίζουν στο ΑΚΑ ή κατεβαίνουν από τη Λαμία, αν εξαιρέσουμε μας με το Πανιόνιο που σου να
τυχερός με τον γκολ, δεν παίζει μπάλα. Και του χρόνου αυτό το πράγμα δεν το λύσουνε, δεν μπορούμε να κάνουμε χάιρι. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, πρέπει να κάτσουμε να το καλοκαίρι τώρα στην προετοιμασία. Εκείνη τώρα που παίζεις όμως και έχεις 600 φυγμούς όπως ο Μαλεζάς, δεν γίνεται να μην αντιδράσεις. Σήμερα ο Μαλεζάς πιστεύω ότι θα λέει πρώτα εμείς φταίμε και μετά ο Θάνος. Είμαι σίγουρος. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά θέλω να μου πεις πώς εξηγείται τόσο μεγάλη αγωνιστική διαφορετικό πρόσωπο μεταξύ Τούμπας και σε ένα γήπεδο μιλάμε κρύο, γιατί χθε το ΆΚΑ ήταν άδειο. Δεν είχε κόσμο. Δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει έδρα. Ήταν το κομμάτι του πέταλο, είχε κάποιους που την καγέμισε καν, αλλά το γήπεδο ήταν κρύο. Νοοτροπία και προσωπικότητα. Και πίεση ότι δεν πήγε στο Καρεσκάκι, πήγε σε ένα πολύ κρύο ΆΚΑ. Νοοτροπία και προσωπικότητα, αυτό φταίει. Η τόσο μεγάλη αλλαγή σε υπάρχουν απόδοση. Υπάρχουν ποδοσφαιρικά ζητήματα. Υπάρχει κακή διαχείριση, κακά τα ψευδόνια. Μα όλη τη χρονιά λέμε. Δεν είναι... Το πρόβλημα είναι όλη τη χρονιά. Όταν έπαιζε Ευρώπη εκτός, ήσουν καλύτερο. Άλλο η Ευρώπη. Δε. Άλλο η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα. Τόσο πολύ Αθήνα δηλαδή επηρεάζει προς το Χρίγιοβιτς, ο οποίος είναι βαρεφόρος, δεν είναι ένας παίκτης. Με παραστάσεις βαρεφόρος, έπαιξε 3-90 λεπτά σε 7 μέρες. Ο Μπίσβας στη ζωή του αυτό δεν πρέπει να το έχει κάνει. Ποτέ. Κάνιας. Κάνιας τι. Κάνιας είναι ντεφορμέ. Ντεφορμέ και όλο το διάστημα. Ο Τσίμινος είναι σκασμένος. Ο Χαρίσης ήταν ο μόνος που κάτι έκανε. Ο Μάτος είναι αόρατος γιατί έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Εμένα μ' άρεσε ο Πέλκας όταν μπήκε. Εντάξει, έκανε όμως και δύο λάθη που ήταν. Εντάξει. Ναι, αλλά μπήκε λίγο με πιο φορτσάτος, πιο ρεξάτος. Στην πρώτη ενέργεια. Και επίσης, ένας παίκτης που δεν μ' άρεσε εμένα καθόλου. Αυτές οι μακρινές μπαλιές. Κακό παίξιμο του Κρέσπο χθες. Εσύ, ο Κρέσπο στα play-off είναι κακός σε κάθε γενικά παιχνίδι. Στα μεγάλα μάτσα. Άρα μήπως το χρόνο να θεωρήσουν τις σχέσεις που είχαν για 3-4 παίκτες για μεταγραφές και να... Άσε να τελειώσει το παιχνίδι δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δούμε τώρα για πολλούς παίκτες του χρόνου περιμένεις κάτι καλύτερο. Αλλά πρέπει να το διαβάσεις, να το προβλέψεις αυτό. Για εξάδα παιχτών γιατί του χρόνου τα play-off θα είναι χειρότερα και έχουμε και να τελειώσουμε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο νωρίς λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Εθνικής και θα φάμε τρελό pressing. Δηλαδή θα παιχτούν πόσοι αγώνες θα πλέψει του χρόνου. 18 αγώνες είναι. Κάτσε για να οριστικοποιηθεί γιατί περίμενε. Έγινε φίλε, τα λέμε, καλό μεσημέρι. Πάμε στους τελευταίους γιατί καλά. Είμαστε πιστεύουμε στις 2. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Τη Φόρτσα τη βρήκα την Κυριακή στην Αθήνα. Ναι, ναι. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Ναι. Είναι με τις Κυριακάτικες μαζί. Από Σάββατο βράδυ είναι στην Αθήνα. Σαββάτο, ναι. Από εδώ και πέρα θα τη βρίσκουμε μόνο Κυριακή. Από την Κυριακή και μετά. Σαββάτο απόγευμα και μετά που σκάνε Κυριακάτικες στα υπερίπτερα που διαρρηκτερεύουν και στα υπόλοιπα Κυριακή. Μάλιστα. Γιατί στο σημείο που πήγα εγώ είχαν πάει τουλάχιστον 30 άτομα πριν από μένα. Ναι. Που σημαίνει ότι αυτοί ή δεν πήρανε ή πήρανε όπως και εγώ την Κυριακή. Ήταν η αρχή, από εδώ και πέρα θα ξέρουμε όλοι καλύτερα τι γίνεται. Ενημερώνω να τα ακούω γιατί σε ακούνε πάρα ναι, πολύ. Ναι. Να ξέρουν οι Αθηναίοι ότι το βρήκαμε την Κυριακή. Σωστά. Κανονικά. Και κάτι δεύτερο για το Σταύρο. Θα του πω συγχαρητήρια για τις δύο παραιτήσεις του. Να τις ακούσει πολλοί κόσμος που δεν τις ξέρει. Είναι μία από την εφημερίδα Sport Day, όταν γράψανε πράγματα που δεν έπρεπε, και τώρα από το Sky. Περιμένουμε και την Τρίτη από το ΠΑΟ 24. Από το ΠΑΟ 24. Ναι, την περιμένουμε την Τρίτη. Περιμένουμε. Να ησυχάσουμε. Εμείς δεν την περιμένουμε. Έγινε, να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Και από τη Sport Day παραιτήθηκες. Καλό μεσημέρι στον επόμενο. Άμα έχεις δύο εκατομμύρια. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, κατά το Σταύρο τα συγχαρητήρια επίσης για την παρέτησή του. να ρωτήσω κάτι. Περιμένουμε την επόμενη, θα σου ναι. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Όλοι είναι κουρασμένοι. Για τίποτα για τον προπονητή μας που είναι κουρασμένος όλη τη χρονιά, δεν ακούω να λέει κανένα. Όλη τη χρονιά τι εννοείς? Είναι κουρασμένος. Μόνος του στη δήλωσή του προς τιμήν του είπε ότι είμαστε απίθαρχη ομάδα. Εσείς όλη τη χρονιά διακρίνατε μια πειθαρχημένη ομάδα. Εντάξει, μην τόσο πειδώνεις. Και ερώτηση μην κάθε μισό λεπτό. Δημήτρη, έπαιξε κανείς είναι... καλύτερα από τον ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά? Όχι, αλλά και αυτό που είδες εσύ σε ικανοποίησε τόσο πολύ
ώστε να σκεφτόμαστε ότι είναι ο μελλοντικός προπονητής μας. Και μάλιστα εδώ το κόβουμε γιατί δεν είναι ένα αγώνα. Να στο αντιστρέψω. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξανααλλάξει προπονητή? Σαφέστατα. Εντάξει, διαφωνούμε. Με προπονητή της αρχίας. Δεν είναι δική μου. Εξάλλου το παραδέχτηκε και είπε στη συνέντευξή του. Εσείς το είπατε. Ότι ήμασταν απίθαρχοι. Και εγώ λέω, σε όλη τη χρονιά θυμάσαι ποτέ να είσαι πειθαρχημένος? Βέβαια. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Τι σημαίνει κατά λάθος? Δημήτρη, σημαίνει θέλω και τη γνώμη του. Δεν έχει πλάνο, πάω στο παιχνίδι. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Δεν θα θέλω να καθόρθω σε όνομα προπονητή, αλλά θυμάμαι ένα μπέκτη Ρώμα τη Χούτο που πήγε να σκοτώσει ένα τερματοφύλακα την άλλη μέρα του πρωί ξανά πέρασε ποδόσφαιρο. Καλά. Το θυμάσαι? Εντάξει. Πειθαρχία. Σταύρο μου, τη γνώμη σου κλείνω. Καλό μεσημέρι. Ένα σχολιάκι μόνο. Και πες μου, αν κάποια στιγμή έχει περάσει από κάποιον το μυαλό σου που πάω ότι πρέπει να ξεκουράσουμε την προπονητική μας. Έτσι, περαστικό σαν ιδέα, ρε παιδί μου. Μόνο αυτό πες μου, τίποτα άλλο. Θα δούμε. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Έγινε, γεια. Καλό μεσημέρι. Δεν μπορεί να ισοπεδώνεις τα πάντα, ρε φίλε. Δεν γίνεται να ισοπεδώνεις τα πάντα. Δεν γίνεται. Και όχι μόνο ο συγκεκριμένος, αλλά και πολλοί άλλοι. Ζυγαριά είναι. Ζυγαριά. Τα υπέρ από τη μία, τα κατά από την άλλη. Και αν κάποιος πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξανααλλάξει προπονητή, εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Ή αν κάποιος προβλέπει ότι θα αποτύχει του χρόνου ο Ίβιτς, τι να πω. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ο ΠΑΟΚ καφιέται που είναι ο μόνος από τους μεγάλους ο οποίος έχει 15 μήνες στον ίδιο προπονητή. Και δεν έχει βγει χαμένος, αν είναι δυνατόν. Δεν έχει βγει χαμένος. Απλά, εμένα αυτό που θέλω. Η κριτική, φυσικά. Κριτική, καλά, κριτική τώρα. Όχι, κριτική, θα ακούσει. Θα ακούσει. Με βάση την άποψή μας και με επιχειρήματα. Να ακούσει πρώτα απ' όλα ο καθένας μέσα στον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ και ότι όταν τελειώνει μία σεζόν θα γίνονται σοβαρές αξιολογήσεις με γνώμονα το καλό του ΠΑΟΚ. Να βγουν από το μικρό κόσμο τους λίγο. Εντάξει. Και ο Σαββίδης κυρίως. Γιατί από αυτόν είναι οι κρίσιμες αποφάσεις όλες. Αν αξιολογήσουν σωστά και κρίνουν ότι ο Μίχελ, ξέρω εγώ, και ο Ίβιτς είναι κατάλληλοι για να στείλουν τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, ωραία, να το κάνουν μέσα από μια διαδικασία η οποία θα φέρνει αποτελέσματα σωστά. Όχι να κάνουν, ξέρω εγώ, α, πήρε το κύπελο, α, έπαιξε πολύ ωραία μπάλα, ξέρω εγώ, δύο μήνες, α, ήταν κακό στα play-off, αλλά πρέπει να φύγει. Όχι, αυτά είναι αστεία. Τα είπαμε και στην αρχή. Οι αξιολογήσεις σε project γίνονται με σημαντικές απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Μπορούνε, ναι, και αν ναι, γιατί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Δεν μπορούνε, γιατί. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Αχ, δεν μπορούνε. Χάρηκα πολύ. Αχ, μπορούνε. Πάμε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Τι θέλετε. Εγώ και ο Δημήτρης πιστεύω έχουμε καταλήξει συμπεράσματα. Εντάξει, αλλά δεν είναι δουλειά μας τώρα. Άσε τελειώσει η Τετάρτη και να δούμε. Ο φίλος 203 που γράφει συνήθως για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ γράφει: εύχομαι το καθεστώς μαζί με τον προπονητή να φέρνει και χρηματοδότη. Αλλιώς αποτέλεσμα δεν θα υπάρξει. Είναι πάντως οι μόνοι που δεν έχουν πει στον Ιβάν να βοηθήσει με σοβαρά λεφτά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Φίλε, ο Ιβάν για να μπει στο μπάσκετ. Όχι, καταρχάς να πούμε ότι ο Ιβάν στο μπάσκετ έχει βάλει ένα 800. Ένα 800. Σήμερα, άμα γυρίσει το κουμπί, είναι μεγαλομέτοχος ναι. του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή αν κάνει μια χρακ και μετοχοποιήσει τα λεφτά που έχει βάλει, είναι μεγαλομέτοχος. Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν για να πρωταγωνιστήσει στο μπάσκετ χρειάζεται 15 εκατομμύρια budget, 3-4 στην Euroleague γιατί είναι μασόνοι και έχουν κλειστά συμβόλαια, όλα θα πρέπει να τα πάρουν και αυτοί. Εντάξει, και χίλια άλλα δύο πράγματα. Δεν είναι και πάλι δεν θα ξέρει τι θα κερδίσει. Αν πάρει την πρώτη θέση, αν πάρει τη δεύτερη. Αν... Λεζάντα μόνο. Ότι θα παίζει την Euroleague, ότι θα έχει ελπίδες, ξέρω εγώ, με 15-20 εκατομμύρια, αν είναι καλό το project, να πάει σε κανένα Final Four. Όλοι γουστάρουμε να πάμε να δούμε τον ΠΑΟΚ Μπαρσελόνα στο παλατάκι με ομαδάρα, εννοείται. ΠΑΟΚ Ρεάλ, ΠΑΟΚ Τσεσεκά Μόσχας, μια χαρά όπως είναι η Παναθηναϊκή και η Ολυμπιακή με τα κλειστά συμβόλαια τόσα χρόνια. Γουστάρουμε, εννοείται και μακάρι να γίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν συνθήκες αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Χρήστο, τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 26 για τρία εισιτήρια. 5, 16, 22, γρήγορα, τι γρήγορα, λοιπόν, ο κύριος Ελενίδης, πρώτος,
ο κύριος Πεκιαρίδης δεύτερος, ο κύριος Τόμας τρίτος. Στον ταξί έχει πέσει και ένα μοιράζ στις ποράδες. Σώος, ο 28χρονος πιλότος. Μάλιστα. Ελενίδης, Τόμας και Πεκιαρίδης, οι τρεις που κερδίζουν για τις τέντες. Οι ειδικοί, Γιώργος και Γιάννης Κεντουρτζίδης, στο 2310-430-011. Ακόμα δεν έχουμε αποφάσει, είπαμε, η πρώτη απόφαση αφορά τον Απόλλωνα, που δικαιώθηκε ουσιαστικά, τιμωρήθηκε η καρδία για την μη πραγματοποίηση του αγώνα Απόλλων καρδία. Ναι, και ο Απόλλων είναι νομίζω και τυπικά με τη βούλα στη δεύτερη κατηγορία. Για τις υπόλοιπες αποφάσεις, υπομονή. Περιμένουμε ακόμα. Συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο μέχρι το Τσαλτίδη, αύριο στις 12 και πάλι με ΠΑΟ 24.